ακόμα και αν είχαμε όλη την ποσότητα του make σε αυτή τη γη, πάλι δεν θα μας έφτανε να καλύψουμε την ασχήμια μιας ψυχής. Συγγραφέας μην Κακέντ Αγνώντας τον πολιτισμό και σε καθεστώς διαρκούς εκφοβισμού για τα δεινά που φέρει μαζί του εκείνος, η 19χρονη Ρεν και οι δύο αδερφές της, η Σέιτς και η Ήβη, μεγάλωσαν σε απομόνωση, εντελώς εκτός πολιτισμού σε μια πρωτόγονη καλύβα στα βόρεια της Νέας Υόρκης. Όταν η μικρότερη Ήβη αρρωσταίνει βαριά, η μητέρα τους φεύγει μαζί με το παιδί για να ζητήσει βοήθεια από μια κοντινή πόλη. Μα δεν επιστρέφουν ποτέ. Καθώς περνούν οι μήνες, η ελπίδα εξαφανίζεται. Οι προμήθειες μειώνονται και τα ζώα πεθαίνουν. Ένας άγριος χειμώνα είναι πρώτον πυλών και τότε εμφανίζεται ένα ξένος λέει πω ψάχνει τη μητέρα των κοριτσιών και δεν δείχνει διατεθειμένος να φύγει αν δεν τις πάρει μαζί του για να του ξεφύγουν η Ρεν και η αδερφή τη θα πρέπει να σπάσουν τον κανόνα με το οποίο μεγάλωσαν δεν βγαίνουμε ποτέ έξω από το δάσος Κεφάλαιο 1 Ρεν 63 μέρες. Τόσο είναι ο καιρός που λείπει η μαμά. Σέρνω την κοιμωλία μου στον πίνακα και διαγράφω την 21η Νοεμβρίου στο ημερολόγιο μας σήμερα. Την επόμενη Πέμπτη η Ήβη θα γίνει 9, όπου και αν βρίσκεται. Φαντάζομαι το στραβό της χαμόγελο και τις ξανθές μπούκλες και τα γεμάτα πληγές γονατά της και χαμογελάω μόνο. Χρειάζεται πολλή ενέργεια για να χαμογελάσει κανεί όταν τα δάχτυλα είναι παγωμένα και το στομάχι άδεια. Και τα βλέφαρά μου είναι τόσο βαριά, δεν μπορώ να δω καθαρά. Το τελευταίο καιρό η Τσέιτζ έχει ξεκινήσει να παίζει με την κούκλα που έρεψα για τα γενέθλια τη ήδη, παρόλο που στα 18 τη παρά είναι μεγάλη για τέτοια. Υποθέτω ότι βρίσκει παρηγοριά στο να έχει κάτι να κρατάει στην αγκαλιά τη και να ανανουρίζει, όπω την αγκάλιαζε και την ανούριζε η μαμά. Εμένα δεν μου χρειάζεται παρηγοριά, το μόνο που θέλω είναι να επιβιώσω. Κάθε νύχτα που περνάει η καλύβα γίνεται όλο και πιο κρύα. Και ξυπνάμε με τη Sage να για να κρατάμε τη φωτιά αναμένη. Χθε το βράδυ το ξέχασε και ξύπνησα τρέμοντα τόσο πολύ που με τα βία σηκώθηκα από το κρεβάτι. Και όταν τελικά βρήκα τα σπίρτα στο σκοτάδι, ανάσα μου είχε γίνει σύννεφο. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχα νιώσει τόσο κρύο. Η παγωνιά είχε ριζώσει τόσο βαθιά στα κοκαλά μου που έλεγε θα σπάσουν. Και ο άνεμο ρουλιάζει απόψε και η Σέιτ φτιάχνει αυγά για πρωινό στη φωτιά που τρίζει. Ενώ η κουραλιασμένη κούκλα με τα νεκρά μάτια τη είναι ακουμπισμένη στην καρέκλα και περιμένει. Όπω εμεί. Πάντα περιμένουμε. Εν τω μεταξύ, οι προμήθειε μειώνονται και απέχουμε μόλι λίγε εβδομάδε από ένα χειμώνα που βλέπω ότι θα είναι πολύ σκληρό. Οι πάπιε και οι χήνε μετανάστευσαν νότια νωρίτερα από το κανονικό και οι αράχνες μπαίνουν μέσα σωριδών, υφαίνοντας τεράστιους ιστούς, κάτι που η μαμά πάντα έλεγε ότι ήταν σημάδι. Χάσαμε πέντε από τις οχτώ κότες μας τον περασμένο μήνα και δεν είμαστε σίγουρες γιατί συνέβη αυτό. Αν ήταν εδώ η μαμά θα το ξέρε. Κάθε πρωί όταν ελέγχουμε το κοτέτσι φοβάμαι ότι θα βρω κι άλλοι πεθαμένοι να τυραμφίζουν οι υπόλοιπε. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γινόταν αν χάναμε και τις άλλες τρεις. Μήπως είναι άρρωστες όπως οι ίβι μας και αναρωτιέμαι έναν ακόμα άρρωστη αδερφή μου. Το υποθέτω γιατί δεν έχουμε κανένα νέο από τη μαμά αφού του έφυγαν με στη νύχτα για να ζητήσουν βοήθεια για την Ήβη. Συνόταν στον πυρετό η καημένη και πάλευε να αναπνεύσει ενώ το στήθος της σκροτάλιζε σαν βότσαλο σε τενικέ. Το βλέμμα στα μάτια της μαμάς καθώς στείλει τη μικρότερη αδερφή μας με ένα μάλινο κουβερτάκι και έφτιαχνε μια μικρή τσάντα είναι χαραγμένο στη μνήμη μου. Ορκίζομαι ότι μπορώ ακόμα να το δω πεντακάθαρα μπροστά μου κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου. Η μαμά δεν πανικοβάλλεται ποτέ, αλλά εκείνο το βράδυ είχε πανικοβληθεί. <Συλίδη> τα τελευταία της λόγια ήταν μην ανοίξετε την πόρτα σε κανέναν κορίτσια. Τα χείλη της μαμάς ήταν λεπτά και σφιγμένα καθώς μιλούσε και τα μάτια της έτρεμαν καθώς κρατούσε την αδερφή μου αποκαμωμένη στην αγκαλιά της. Λίγη ώρα αργότερα έφυγαν με τα πόδια και χάθηκαν στο δάσος του Stillwater που περιβάλλει το σπίτι μας. Με την καρδιά μου να χτυπά σαν τρελή παρακολούθησα το ανοιχτό χρωμοφόρεμα της μαμάς να σκουραίνει εξαιτία της απόστασης, μέχρι που δεν μπορούσα πια να της δω και μετά κλείδωσα την πόρτα. Μα γιατί δεν έχουν γυρίσει ακόμα. Κεφάλαιο 2. Η Νικολέτ. Χρειάζομαι απεγνωσμένα ένα γαμήλιο τσιρότο. Αλλά τα τσιρότα δεν είναι φτιαγμένα για βαθιέ πληγέ. Είναι για μικρά κοψίματα και γρατζουνιέ, για παρανυχίδε και κοψίματα από χαρτί. Πράγματα που επουλώνονται γρήγορα. Ο δικό μα γάμο είναι μια συνεχή πληγή. Όλα τα καλά κομμάτια, αυτά που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε και αυτά που μα κάνουν ζευγάρι δηλαδή, εξαφανίζονται με την αιμορραγία. Και αυτή την αιμορραγία δεν ξέρω πώ να τη σταματήσω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να προσπαθήσω επειδή τον χάνω. Σοτάροντας κόρδο και λάχανο σε ένα τηγάνι, του λέω Μα είπαν ότι μπορούμε να προγραμματίσουμε τον έλεγχο για το σπίτι μας όποτε θέλουμε. Πολύ σύντομα θα μας δώσουν την άδεια να γίνουμε ανάδοχοι γονεί εδώ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Ο Μπραντ σηκώνει το βλέμμα από το φορητό υπολογιστή του. Σπρώχνει τα σειρμάτινα γυαλιά στη γέφυρα της ίσιας του μύτη κι εγώ περιμένω ένα χαμόγελο, μια επιβεβαίωση ότι το νέο αυτό τον χαροποιεί. Δεν έρχεται ποτέ. Είπαν ότι μπορεί να πάρει ως και ένα χρόνο για να φιλοξενήσουμε παιδί αφού εγκριθούμε, προσθέτω, αγνοώντας την ενοχή που με κατακλείζει κάθε φορά που νιώθω την έλλειψη ενθουσιασμού του άντρα μου. Ή μερικές φορές γίνεται και αμέσως. Ποτέ δεν ξέρεις. Η προσοχή του επιστρέφει στην οθόνη του, όπου έχει απορροφηθεί πλήρως από την επεξεργασία φωτογραφιών για μια επερχόμενη έκθεση. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Bell House στο Μανχάταν επέλεξε να παρουσιάσει δική του δουλειά για τους επόμενους τέσσερις μήνες. Και παρά το γεγονός ότι ήταν το όνειρό του να τιμηθεί και να αναγνωριστεί το έργο του από έναν οργανισμό παγκοσμίου φήμης, από τότε που μάθαμε τα νέα είναι τόσο ευερέθιστος, έτοιμος να εκραγεί ανα πάσα στιγμή. Με μια ξύλινη κουτάλα διάζω το σοταρισμένο λάχανο και το σκόρδο σε μια πιατέλα και σκουπίζω τα χέρια μου στην ποδιά μου να ελέγξω το κοτόπουλο που ψήνεται. «Μπορείς να φανταστείς παιδιά να τρέχουν εδώ μέσα» ρωτάω με ένα άλλα φρογέλιο. «Εγώ μπορώ. Το έχω φανταστεί τόσες φορές στο παρελθόν. Αυτό συμβαίνει όταν συναντάς τον άντρα των ονείρων σου στο 22». Που τον παντρεύεσαι, αναβάλει τη δημιουργία οικογένεια για να μπορεί να ταξιδέψει μαζί του όλο τον κόσμο, καθώ αυτό θα φωτογραφίζει, και μετά βλέπει τη συνειδητή σου απόφαση να ξεθωριάζει, καθώ ξαπλώνει ένα χειρουργικό τραπέζι για επίγουσα ιστερεκτομή στα 25. Μόνο εσένα χρειαζόμαι, Νικόλετ, κανέναν άλλον, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον, μου είχε πει ο Μπραντ, καθώ με έπαιρναν με το φορείο εκείνο το πρωί. Κρατούσε το χέρι μου στο δικό του και πίεσε τα χείλη του στα δάχτυλά μου, με το βλέμμα του βυθισμένο στο δικό μου, μέχρι που το σώμα μου πλημμύρισε από τη ζεστασιά και την επιβεβαίωσή του. Στην ουσία αυτό είναι το μόνο πράγμα που θυμάμαι από εκείνη τη μέρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι θολά. Έχουν ξεθοριάσει μετά από χρόνια προσπαθειών που έκανα για να ξεχάσω ότι ένα κομμάτι της θηλυκής μου φύσης αφαιρέθηκε χωρίς προειδοποίηση, χωρίς επιλογή. Αν μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει παιδιά, δεν καταστέλλεται απαραίτητα στο μήτρικό φίλτρο. Το μόνο που συμβαίνει είναι πως σε κάνει να το αρνείσαι λιγότερο. Το όνειρο γίνεται πολύ πιο απρόσιτο σαν να έχει μπει σε ένα ψηλό ράφι και πουθενά μια σκάλα να το ανέβεις. Είμαι άδεια, γιατί θέλω κάτι που δεν μπορώ να έχω. Έχει επεξεργαστεί αυτές τις φωτογραφίες εκατό φορές ήδη, του λέω, βγάζοντας το κοτόπουλο από την υπερσύγχρονη κουζίνα μας και τον υπερσύγχρονο φούρνο μας. Τυχαίνει να είναι δώρο Χριστουγέννων στον εαυτό μα πριν από δύο χρόνια. Αυτά είναι τα πράγματα με τα οποία ενθουσιάζεται κανεί όταν δεν έχει παιδιά. Υπερσύγχρονα Αλλά γιατί δεν θα να σκούπιζα λαδομένε δαχτυλιέ μικρών χεριών από τον ανοξίδωτο χάλιβα, έστω μια φορά. Ο Μπράντα αγνοεί το σχόλιο μου. Εγώ αγνοώ το τσίμημα τη Ζήλια, γνωρίζοντα πω έρχομαι δεύτερη στο έργο τη ζωή του. Μερικέ φορέ με πιάνω να ζηλεύω παράλογα τη δουλειά του, σαν να είναι μια ερωμένη που του δίνει ό,τι κι αν θελήσει. Και αυτό με κάνει να νιώθω ανεπαρκή και ανασφαλή, παρόλο που εγώ ουδέποτε υπήρξε τέτοιο άνθρωπο. Απλά μου λείπει ο χρόνο του, το γέλιο του να είναι παρόν. Όλα τα καλά μα, αυτά που αφέθηκα να αγαπήσω, χωρί δεύτερη συζήτηση, μου λείπει το εμεί. Του σερβίρω το φαγητό, μεταφέρω τα πιάτα μα στο τραπέζι και κάθομαι δίπλα του. Εκείνος με φανερή απροθυμία κλείνει το λάπτοπ και το σπρώχνει στην άκρη. «Λυπάμαι πολύ, Νικολέτ», μου λέει, και απλώνει το χέρι του να πιάσει το δικό μου. «Αυτή η έκθεση στο Bell House είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που μου έχουν συμβεί ποτέ. Αυτό με κάνει να γίνομαι τόσο εγωκεντρικός. Σου ζητώ συγγνώμη». Κι εγώ απολαμβάνω αυτή την απροσδόκητη στιγμή ειλικρίνειας που τη λύγει το καταρακωμένο μου εγώ σαν ζεστή κουβέρτα. Καταλαβαίνει για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, επιτέλους. Δεν μπορώ να φανταστώ την πίεση που νιώθεις, του λέω. Πάντα συνεπεί στο ρόλο της συμπάσχου σαν συντρόφου. Η ευτυχία η δική του είναι και δική μου. Και το αντίστροφο. Ο Μπραντ αφήνει το χέρι μου και πιάνει το πυρούνι. Λοιπόν, όλο αυτό το θέμα με την αναδοχή και νιώθω το στομάχι μου να γυρίζει. Ο Μπραντ δεν ήταν ποτέ από τους άντρες που λαχταρούν να κάνουν παιδιά τηρούσε μια χαλαρή στάση, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Είχαμε εξετάσει και το ενδεχόμενο τη υιοθεσία, μα μα είπαν ότι μπορεί να χρειαστούν πάνω από δέκα χρόνια πριν πάρουμε ένα υγιέ βρέφο. Και έτσι πείσαμε του εαυτού μα ότι ήμασταν αρκετοί ο ένα για τον άλλον. σω είναι σημάδι, είχε πει τότε ο Μπραντ, δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για γονεί. Ο Μπραντ διαχειρίστηκε την απόφασή μα, θάβοντα τον εαυτό του στη δουλειά του. Άρχισε να αποδέχεται περισσότερε διεθνεί αναθέσει Ταξίδευε σε κάθε ευκαιρία, παίρνοντα και μένα μαζί του. Καθώ έβλεπα τον κόσμο και δραπέτευα από το δικό μα μικρό κόσμο, έβγαζα από το μυαλό μου το φυσικό κενό που είχε αφήσει πίσω τη η απόφασή μα. Αλλά αυτό ήταν κάτι προσωρινό. Το κενό αυτό επανήλθε στο δεκαπλάσιο και πάντα φαίνεται να χειροτερεύει όταν ο καιρό γίνεται πιο κρύο. σω όλο αυτό να προκαλείται από τα άγωνα δέντρα στο δάσο έξω από το σπίτι μα. Αυτή την εποχή του χρόνου δείχνουν άδεια και νεκρά. Σαν το σώμα μου. Προσπαθώ να μη σκέφτομαι το γεγονό ότι σήμερα μπορεί να είχαμε ήδη μωρό, αν είχαμε αντέξει και είχαμε μπει σε λίστα αναμονή. Απλά ανησυχώ για σένα, Νικολέτ, γιατί τίνει να δεσμεύεσαι συναισθηματικά, μου λέει ο Μπράτ και μου χαμογελά γλυκά. Ο σύζυγό μου στρέφει και πάλι την προσοχή του στο φαγητό, μπαίνοντα ξανά μέσα στο εσωστρεφέ καβούκι του, και σκέφτομαι αυτό που προσπαθώ να μη σκέφτομαι από τη στιγμή που το βρήκα τυχαία μέσα στο σιρτάρι με τι κάλτσες του. Χρειαζόμαστε ένα γαμήλιο τσιρότο και το χρειαζόμαστε τώρα γιατί τον χάνω. Κεφάλαιο 3 Ρεν: Θα έκανα τα πάντα για να ζήσω τόσο απλοϊκά όσο η αδερφή μου, η Sage. Το στομάχι μου δεν σταματά να γουργουρίζει και το κεφάλι μου δεν σταματά να χτυπάει. Η Σέιτζ δεν σταματά να τραγουδάει. Απέχω ελάχιστα δευτερόλεπτα το να ξεσπάσω στο μόνο άτομο που έχω αυτή τη στιγμή υπό τον έλεγχό μου. Μέχρι που τελικά διώχνω τη σκέψη και φτάνω στο μικρό παράθυρο της κουζίνας. Παραμερίζω την κουρτίνα και κοιτάζω έξω, προς το δάσος. Κάθε κύτταρό μου, ω το πιο μικρό. Ελπίζω ότι η μαμά και οι θα εμφανιστούν αργά ή γρήγορα και θα πλαισιάσουν τρέχοντας στο σπίτι με εξαντλημένα χαμόγελα στα πρόσωπά τους. Κάθε βράδυ καθώς ξαπλώνω στο κρεβάτι, φαντάζομαι τις δυο τους να επιστρέφουν και να ξυπνάω με ξεραμένα δάκρυα στο μαξιλάρι μου. Ποτέ δεν ήμουν παρά χαϊδεμένη όπως η Σέιτς, αλλά τελευταία μέχρι να έρθει και η νύχτα η υπομονή μου έχει εξαντληθεί. Δεν είναι μόνο αυτό που εξαντλείται βέβαια αυτές τις μέρες. Είναι και το σώμα μου και οι προμήθειές μας. Όλα αρχίζουν να διολυσθένουν στο τίποτα. Πολύ σύντομα δεν θα μείνει τίποτα. Και η σκέψη να χαθώ αργά και βασανιστικά, να παγώσω και να πεθάνω από την πείνα με την αφελή μικρή μου αδερφή, μου δεν είναι το στομάχι κόμπο. Αλλά και η σκέψη να φύγω από το σπίτι και να βγω από το δάσος, κάνει την καρδιά μου να χτυπάει σαν τρελή ακόμα και αν μας επιτρεπόταν να βγούμε από το δάσος, δεν θα ξέραμε πού να πάμε. Πιθανότατα θα μας έκανε επίθεση κάποιο πεινασμένο κογιότ. Αν είναι να πεθάνω, προτιμώ να πεθάνω εδώ, δίπλα στο καπνισμένο τζάκι που μας κρατούσε ζεστές και μαγείρεψε το φαγητό μας και φιλοξένησε και εκατοντάδες ώρες που η μαμά μας έλεγε ιστορίες. Προτιμώ να πεθάνω με τα κουρελιασμένα βιβλία και τα σκίτσα μου και τη συλλογή μου από τις κούκλες που έχω ράψει μου. Προτιμώ να πεθάνω τυλιγμένη με ένα από τα πολλά φορέματα της μαμάς και να αναπνέω τη μυρωδιά της λεβάντας που είχε το σαπούνι της. «Έι, hey, Σέιτς, αρκετά με το τραγούδι!» Πάω στην πόρτα, ασφαλίζω το μάνταλο και τράβηξα τις κουρτίνες στο μικρό παράθυρο όπως κάνουμε πάντα όταν δει ο ήλιος. «Τη νύχτα συμβαίνουν άσχημα πράγματα», μας προειδοποιούσε η μαμά. Οι άνθρωποι ξεθαρεύουν και κάνουν πράγματα που δεν θα κάναν ποτέ στο φως τη ημέρα. Ποτέ δεν μας έλεγε όμως ποια ήταν αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν ήθελα και να ξέρω. Μπορούσα όμως να φανταστώ. Ο κόσμος είναι ένα κακό μέρος, αγαπημένα μου παιδιά, μας έλεγε, καθώς παραμέριζε τα μαλλιά από τα μέτωπά μας και μας καληνύχτιζε με ένα φιλί. Είστε ασφαλείς εδώ μαζί μου. Δεν θα αφήσω ποτέ να σας συμβεί το παραμικρό. Ακούω τα ξύλα στο τζάκι να τρίζουν και τη Σέιτζ να κουνιέται σε μια καρέκλα κρατώντα την κούκλα σφιχτά στα μπράτσα τη, καθώ σκύβει να μελετήσει ένα κομμάτι πάζλ στο αμυδρό φω τη φωτιά. Περνάω ένα από τα παλιά νυχτικά τη μαμά πάνω από το κεφάλι μου και το τραβώ κάτω από του γοφού μέχρι το στρίφωμα τη δαντέλα. Πιάνω και τα πυκνά μαλλιά μου και τα δένω χαμηλά στον αυχένα και πάω να πληθώ, μια παλιά κονσέρβα που παίζει το ρόλο του βάζου είναι γεμάτη με οδοντόβουρτσες χρωματιστές, όπως το κουτί με τις κερμπογιές που πήρε η μαμά για την Ήβη στα πέμπτα της γενέθλια. Αυτά τα έπαιρνε η μαμά μου από κάποιο κύριο που μας είπε ότι λεγόταν ο προμηθευτής, δηλαδή κάθε λίγους μήνες μας έφερνε προμήθειες και μας είχε μιλήσει για μέρη που πουλάνε τέτοια πράγματα όπως ε, κοτόπουλο, ζωοτροφές, ύφασμα και νήμα. Μια φορά και εγώ ζήτησα από τη μαμά να με πάει σε ένα τέτοιο μέρος, να μπορώ να διαλέξω ένα πατρόν για ένα φόρεμα ή κάποιο καινούριο ύφασμα, χωρίς να είναι γεμάτο μικροσκοπικά λουλουδάκια. Αλλά τα μάτια τα άρχισαν να βουρκώνουν. Εγώ αγαπούσα τη μαμά υπερβολικά πολύ για να θέλω να την αναστατώσω και τη σεβόμουν και έτσι δεν το ξανασυζήτησα. Πλησιάζω την αδερφή μου και χαμηλώνω μπροστά στις φλόγες του τζακιού γιατί η φωτιά σιγοσβήνει. Προσθέτω άλλα τρία κούτσουρα, τα οποία θα μας βγάλουν τις επόμενες ώρες. Και μετά, ακροπατώ πάνω στο ξύλινο πάτωμα, ως το κρεβάτι μου, στη γωνία. «Θα πρέπει να πληθείς», λέω στη Σέιτς, χώνομαι κάτω από το αγαπημένο πάπλωμα της μαμάς. Η Σέιτς πιάνει ένα κομμάτι παζλ, ενώ χασμουριέται. Μα δεν είναι κουρασμένη. Το βλέπω ότι δεν ιστάζεις, πρέπει όμως να κοιμηθείς. Η Σέιτς με ρωτά σκεπτική, δεν πρόκειται να γυρίσουν έτσι δεν είναι ρεν Ανασηκώνομαι τραβω και πάσματα και σκέφτομαι την απάντησή μου Έχει περάσει κάμπος ως καιρός της απαντώ Όμως δεν της λέω ότι σήμερα κλείνουμε 73 μέρες Η μαμά θα είχε στείλει κάποιον να μας πάρει μέχρι τώρα δεν νομίζεις ρεν Γυρίζει προς το μέρος μου Θα στελνε κάποιον θα στέλνε τον κύριο προμηθευτή, λέει και σφίγγει εκείνη τη γελία πάνινη κούκλα στο στήθο της. Μα πώς θα ήξερε που να μας βρει η Σέιτς. εγώ έχω κάνει στον εαυτό μου αυτές τις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις, σιωπηλά όμως. Τις τελευταίες εβδομάδες πάντα όμως καταλήγω στα ίδια συμπεράσματα. Η μαμά φρόντιζε πάντα να μην ξέρει κανείς που βρισκόμασταν. Κάθε φορά που συναντούσε τον προμηθευτή έλειπε τουλάχιστον 8 ώρες. Και επέστρεφε φαίνοντας τα πάντα σε δύο ξεχωριστές κόκκινες φορτάμαξε, Δεν μα άφηνε ποτέ να βοηθήσουμε. Τα ξεχώριζε όλα μόνη τη. Η μαμά ήθελε να μένω στο σπίτι εγώ για να φροντίζω την Ήβη και έτσι δεν τη συνόδευα και η Σέιτς δεν ήταν αρκετά δυνατή γιατί όπως έλεγε η μαμά δεν ήταν ασφαλές για ένα μικρό κορίτσι να είναι στο δάσος αφού πέσει το σκοτάδι. Πάρα πολλά πράγματα θα μπορούσαν να μας συμβούν στο δάσος μας είχε πει. Άντρε με όπλα, λυσαλέα ζώα. Πιστεύεις ότι έπαθαν κάτι, ρωτάει η Sage. Τα φρύδια μου ανασηκώνονται, Σέιτς πέσε για ύπνο, σε παρακαλώ. Θα μιλήσουμε το πρωί. Η Σέιτς κουνιέται με την καρέκλα πέρα δόθε και το τρίξιμο γεμίζει τη μικρή καλύβα μα. Πρέπει να πάω στο μέρος», ανακοινώνει με χαμηλή φωνή. Από όταν άρχισα να θυμάμαι τον εαυτό μου, η Σέιτς πάντα είχε προβλήματα και κρατιόταν και όσο κρατιόταν, τόσο μετά έλεγε ότι την καίει. Μετά από αυτό, η μαμά άρχισε να παραγγέλνει αντιβιωτικά από τον κύριο προμηθευτή. Μα τέλειωσαν όμω τον περασμένο μήνα. Την πιάνω από το χέρι, παίρνω τα πανοφόρια μα από τι κρεμάστρε και ανάβω τη λάμπα κυροζίνη πριν κοιτάξω έξω από το παράθυρο και ανοίξω ξανά το μάνταλο. Κάτω από τη σκιά τη νύχτα και έναν ουρανό χωρί φεγγάρι, διασχίζουμε το γρασίδι. Περνάμε από την περίφραξη που έχουμε τι κατσίκε ανάμεσα στο κοτέτσι και το υπόστεγο του κήπου, και επιτέλου στάνουμε στην ετοιμόρροπη τουαλέτα. Κάνε γρήγορα, τη λέω. Τυλίγω τα χέρια γύρω από το σώμα μου και παλεύω να ζεσταθώ. Τα δόντια μου τρίζουν. Τη ρωτάω αν έχει τελειώσει. Σχεδόν, μου φωνάζει. Βγαίνοντα στην νότια πλευρά με την ελπίδα να αποφύγω το σκληρό βόρειο άνεμο, κοιτάζω προ το σκοτεινό δάσο του, Stillwater, προς προ το ίδιο μικρό ξέφωτο από το οποίο η μαμά και η Ήβη εξαφανίστηκαν πριν από 73 νύχτε. Αν το ήξερα ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που τις έβλεπα, θα μπορούσα να τους πω άλλη μια φορά πόσο πολύ του αγαπώ. Θα είχα αγκαλιάσει τη μαμά τόσο πολύ που θα έπρεπε να με σπρώξει για να αναπνεύσει ξανά. Θα είχα πει στη μαμά ευχαριστώ για όλα. Για την προστασία της από τα κακά του κόσμου. Για το ζεστό φαγητό, τα ζεστά ρούχα και το καταφύγιο από το κρύο. Για τα βιβλία που μου έμαθε να διαβάζω και τις ιστορίες από την όμορφη παιδική της ηλικία. Πιάνω τη σέιτζα από το χέρι και την οδηγώ πίσω στο σπίτι μας. Κλειδώνω την πόρτα ξανά, κλείνοντας απ' έξω τη σιωπή που μου θυμίζει πόσο μόνες είμαστε στην πραγματικότητα σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτό το μέρος που η μαμά πάντα αποκαλούσε το μικρό μας κομμάτι ουρανού πάνω στη γη και το μέρος όπου ποτέ κανείς δεν θα μας βλάψει. Παίρνω και την κούκλα της Sage από το πάτωμα, την τοποθετώ στο μαξιλάρι δίπλα της και υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι αύριο θα είναι καλύτερα ίσως τη τραγουδήσω και ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια, αυτά της μαμάς. Και θα βρω έναν τρόπο να της αποσπάσω την προσοχή από όλα αυτά. Γιατί δεν πρέπει να πεθάνουμε, όχι εδώ, όχι έτσι, όχι παγωμένες και μόνες και ξεχασμένες. Η μαμά δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο για τα αγαπημένα της παιδιά. Κεφάλαιο 4. Νικολέτ. Όλοι εδώ απόψε είναι αγοραστέ, έμποροι ή λάτρεις της φωτογραφίας τη φωτογραφία. Και μία γυναίκα εδώ απόψε, υποθέτω ιερωμένη, του σύζυγου μου. Νομίζω σήμερα είμαι πολύ νευρικό, μου λέει ο Μπρατ και βάζει άλλον αποτήρη σαμπάνια. Χαμογελώντα διστακτικά, ξεκινώ να το απαντήσω. Αλλά μου τον μπαίνουν παράμερα, ένα με ακριβό κοστούμι και μία γυναίκα που φορούσε διαμάντια και ζυγανσία από πάνω ω κάτω. Νικολέ, θέ μου, χρόνια και ζαμάνια! Μου λέει μια παλιά συνάδελφός μου από την καλερί Berkshire χρόνια πριν και έρχεται προ το μέρο μου με ακουμπά στο μπράτσο και με φυλά στο μάγουλο. Το όνομά της δεν μου έρχεται αμέσω γιατί την ήξερα σε μια άλλη ζωή, μόνο για λίγο. Δούλευα λίγο καιρό εκεί όταν εμφανίστηκε ένα ωραίο φωτογράφο και... και με την υπόσχεση ότι θα πηγαίναμε για ποτό την επόμενη Παρασκευή. Μ, το όνομά τη ξεκινά από μη νομίζω. Μάριν! λέω, ανακυκλώνοντα τον ίδιο ενθουσιασμό που χρησιμοποιώ όλο το βράδυ. Χαίρομαι τόσο πολύ που σε βλέπω. Για το σύζυγό σου, το σπουδαίο Μπραν Γκίντεον και το μουσείο Μπέλ Χάους, με δουλεύει, δεν θα το έχανα για τίποτα στον κόσμο. Ο πιο σεξι, πεινασμένο καλλιτέχνη που είχα δει ποτέ. Και μετά μπήκε εσύ στη μέση και μου τον έκλεψε μέσα από το χέρια. Μου λέει και μου χτυπάει το χέρι. Κάνω πλάκα, το ξέρεις έτσι, με το κεφάλι γερμένο. Είναι γελίο το πόσο τέλει είστε ένα για τον άλλον και δεν θα μπορούσα να χαίρομαι περισσότερο για σά τους δυο. Τέλο πάντων, άκουσα ότι φύγατε από την πόλη. Πού είστε αυτό τον καιρό, Στα βόρεια τη πολιτεία, τη απαντώ πίνοντα μια γουλιά από τη σαμπάνια μου. Α, δεν το περίμενα. Εγώ σκέφτηκα ότι θα μένατε σε ένα μέρο λίγο πιο. πώ να το πω, εξωτικό με δεδομένο το επάγγελμά του. Ταξιδεύουμε, ναι, τη απαντώ. Αλλά του αρέσει και η μοναξιά όταν δεν φωτογραφίζει. Ναι, μα εσύ. Διστάζω να τη απαντήσω. Γιατί η, είναι... η ερώτησή της τη είναι παρεμβατική, δεδομένου ότι έχει να με δει από τότε που ήμουν 22. Βρίσκω κάτι πρόχειρο. Αν θέλει να κάνει το Θεό να χαμογελάσει, πες το τα σχέδιά σου. Έτσι δεν λένε Μάριν. Η Μάριν χαμογελά. Αν και δεν βρίσκω το σχόλιο μου τόσο αστείο. Τέλο πάντων, μου λέει, πρέπει να κυκλοφορήσω κι εγώ λίγο. Και με χαιρετά με χειραψία ο βασικός λόγος που είμαι εδώ είναι για να δικτυωθώ και να γλυκοκοιτάζω τον άντρα σου. Και μου κλείνει το μάτι πριν φύγει. Και αρχίζω να θυμάμαι την περίεργη αίσθηση του χιούμορ της και το γεγονός ότι ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω πότε ήταν σοβαρή και πότε έκανε πλάκα. Το άφησα να περάσει. Η Μάριν δεν αποτελεί απειλή. Δεν είναι ο τύπος του. Στέκομαι σε ένα δωμάτιο με αναγνωρίσιμου αγνώστου. Ένα πραγματικό προσκλητήριο διασημοτήτων τη καλλιτεχνική σκηνή του Μανχάταν. Και παρακολουθώ όλα τα βλέμματα να προσγειώνονται στον άντρα μου, ο οποίο βγήκε ξαφνικά από το εσωστρεφέ του καβούκι. Οι άνθρωποι τον περικυκλώνουν, προσκολώνται σε κάθε του λέξη και εκείνο του χαρίζει ζεστά χαμόγελα και περιστασιακέ χειραψίε. Αρχίζει και να ξεναγεί μια ομάδα από δάφτου, εξηγώντα την έμπνευση πίσω από τη σειρά του Lost in Nature, το έργο πάνω στο οποίο εργάστηκε με πάθο από τότε που φύγαμε από την πόλη. Αυτό είναι το έργο τη ζωή του και είναι συναρπαστικό. Απλώ δεν πίστευε ότι θα ήταν σχεδόν μια δεκαετία στα σκαριά. Βλέπω μια γυναίκα με σατέν μαύρο φόρεμα. Πλησιάζει ένα πορτρέτο, στο οποίο είμαι εγώ πρωταγωνίστρια, να στέκομαι ξυπόλητη σε και η γυναίκα κρατάει ένα ποτήρι κόκκινο κρασί στο χέρι και φορά ένα διαμαντένιο βραχιόλι. Μελετά τη φωτογραφία μου και εγώ μελετώ εκείνη. Δεν μπορώ να πάρω το βλέμμα μου από πάνω της, όσο και αν προσπαθώ. Να είναι αυτή η γυναίκα που βλέπει ο άντρα μου, η γυναίκα με την οποία θα μπορούσε να κάνει παιδί. Άρα για να με έχει στο στρόχαστρο, όπως όλες οι ερωμένες που συγκρίνουν τον εαυτό τους με τη γυναίκα του εραστή τους. Έχει κατάμαυρα μαλλιά και είναι πανέμορφη με αυτό το σοβαρό, έξυπνο και αριστοκρατικό νεοϊορκέζικο τρόπο της καλής κοινωνίας. Η καρδιά μου βουλιάζει και το αίμα μου παγώνει όταν εντοπίζω τον άντρα μου να την πλησιάζει. Εκείνη χαμογελά τη στιγμή που τον βλέπει και εκείνο κύβει προς το μέρος της και τη φυλά στο κοινό ανάμεσα στο στόμα και το μάγουλο. Καθώ μιλούν, αγγίζει το γυμνό τη μπράτσο και τα μάτια του είναι ορθάνεχτα. Παρακολουθεί κάθε τη λέξη. Δείχνει απολύτω αποβλακωμένο και αναγνωρίζω το βλέμμα που του ρίχνει εκείνη. Εκείνο το ίδιο που είχα και εγώ όταν ήμουν μια νεαρή πεταλούδα πιασμένη στα δίχτυα του. Μερικοί καλεσμένοι περνούν από δίπλα του, μα ο Μπραντ πλησιάζει τη γυναίκα. Δεν κάνει πίσω, μένει εκεί, νιώθει άνετα στο προσωπικό της χώρο. Οι φυσαλίδε τη σαμπάνια χορεύουν στο στομάχι μου. Ο Μπραντ είναι εγωιτευτικό, πάντα το λέω αλλά σε όλες τις εκθέσεις και την καλερί και τις υπογραφές βιβλίων που έχουμε παρευρεθεί μαζί. Δεν τον έχω δει ποτέ να συμπεριφέρεται με κανέναν όπως αυτή τη γυναίκα. Είσαι καλά, μήπω επήραξε η σαμπάνια. Μια ζεστή παλάμη με αγγίζει στον ώμο. Ρίχνω μια ματιά και βλέπω τη Μάρι να στέκεται δίπλα μου. Αναγκάζω τον εαυτό μου να χαμογελάσει. Ναι, με έχει πειράξει λίγο. Ούτε η σαμπάνια δεν τα πάει καλά μαζί μου. Χρυσή μου, είσαι καλά η κρυστάλ, 300 ευρώ η φιάλη. Γλυκιά μου. Ο Μπραντ και η ξένη αυτή γυναίκα είναι ακόμα χαμένη μέσα στην ψιλοκουβέντα του. Αν και σε αυτό το σημείο μπορεί να έχουν χαθεί και στο δικό του μικρό κόσμο. Το αίμα μου που ήταν παγωμένο πριν λίγο είναι τώρα ζεστό και το νιώθω να με καλεί. Αν δεν ήμουν κυρία, θα ήθελα να πάω να τον πάρω παράμερα και να τον ρωτήσω τι στο διάολο συμβαίνει. Αλλά δεν θα κάνω σκηνή μπροστά σε ανθρώπους που θα μπορούσαν να διαλύσουν το μέλλον και την καριέρα του για την οποία παλεύει όλη του τη ζωή. Η Μάριν αρχίζει και καταλαβαίνει. Αυτή η γυναίκα με τα σκούρα μαλλιά ε, και γνέφει προς την κατεύθυνσή τους. Είναι φωτογράφος. Το στυλ της μοιάζει αρκετά με αυτό του Μπραντ. Νομίζω είναι απλά μια μεγάλη θαυμάστριά του Νικολέτ. Την ξέρω γιατί προσπαθεί συνεχώ να μα προσλάβει ω ατζέντι τη. Πώ τη λένε, ρώτησα τη Μάριν. Κλάρα Μπρίζ, λέει. Γράφω το όνομα με πύρινα γράμματα στο μυαλό μου. Η Μαρίν γελάει. Να ξέρεις αυτή η Κλάρα συνηθίζει να βγαίνει μόνο με γυναίκες. Τέλο πάντων βλέπω πελάδε να πλησιάζουν και χάθηκε ξανά μέσα στο πλήθος. «Είσαι καλά» με ρωτάει ο Μπραντ φεύγοντας επιτέλους από αυτή τη γυναίκα και πλησιάζοντάς με. «Ναι μια χαρά» λέω ψέματα. Το πρόσωπο του Μπραντ φωτίζεται Τουλάχιστον τώρα ξέρω ότι εκείνος δεν είναι ο τύπος της. Ξέρεις, αυτή η νύχτα είναι όμορφη, Νικολέτ, και την περίμενα εδώ και πολύ καιρό. Αλλά το πιο εξαίσιο πράγμα σε αυτό το δωμάτιο στέκεται ακριβώς εδώ, αγάπη μου, μπροστά μου. Και γέρνει και τα χείλη του τριγούν τα δικά μου, καθώς τα δάχτυλά του χαϊδεύουν το μάγουλό μου. Δεν είσαι απλό η μουσα μου, μου λέει. Είσαι τα πάντα για μένα. Πριν από ένα χρόνο θα τον πίστευα, αλλά αφού βρήκα τον περασμένο μήνα τη φωτογραφία ενός κοριτσιού με μάτια πράσινα στο συρτάρι με τις κάλτσες του, δεν ξέρω αν μπορώ. Νικολέτ, έλα μαζί μου, θα σε στήσω στο Μόφατ. Ο Μόφατ έχει βαρύ πορτοφόλι. Μου λέει και χαμογελάει. Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μου ακολουθώντας αυτό τον άντρα. Μέσα σε σούκ στο Μαρόκο, μέσα σε αρχαία ερήπια των Μάγια και σε φαράγγια στην Ελλάδα. Εγκατέλειψα το Μανχάταν, το μόνο μέρο που είχα μάθει ποτέ να αποκαλώ σπίτι μου, απλά επειδή μου το ζήτησε. Και μετά έφτιαξα για του δυο μα τη δική μα μικρή οικιακή νιρβάνα, στην καταθλιπτική, αποπνικτική μικρή γενέτειρά του, το Still Water Hills. Χωρί ποτέ να σταματήσω να νοσταλγώ το Μανχάταν. Μαγείρευα τα αγαπημένα του γκουρμέ γεύματα κάθε βράδυ και έμαθα να μου αρέσουν τα αγαπημένα του jazz. Ερωτευόμουν μαζί του κάθε φορά που ένιωθα ότι είχε διάθεση να αποφορτιστεί. Μα εγώ δεν είχα την ίδια. Του έφερνα καφέ όταν δούλευε όλη νύχτα. Και του έκανα μασάζ στους ώμους να ξεπιαστεί από τον υπολογιστή. Το ένα και μοναδικό πράγμα όμως που ήθελα να του δώσω και δεν μπόρεσα ποτέ ήταν μια οικογένεια. Και η σκέψη ότι μπορεί να του το δώσει μια άλλη με σκότωνε. Μου συστήνει το μεγιστάνα Ρόμπερτ Μόφατ και την εντυπωσιακή του σύζυγο, την Τέμπλη Μόφατ, γόνο γνωστή οικογένεια, κοσμική και έγκυο. Γεγονό το οποίο δεν την εμπόδισε να φοράει βερσάτσε. Και δωδεκάποντα ποντα τα κούνια στη λέτο. Σαρώνω με τα μάτια την καλερί να εντοπίσω κάθε όμορφο πρόσωπο εκεί μέσα. Η πολύ λεπτή ξανθιά με την ψεύτικη γούνα. Η φιλομαθής μελαχρινή με τα κόκκινα χείλη. Η κοσμική κυρία με τα μαλλιά στο χρώμα θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε και θα μπορούσε να μην είναι καμία. Με συγχωρείτε τους λέω. Να πάρω λίγο αέρα. Τα πεζοδρόμια έχουν γεμίσει με αφρά το χιόνι που μοιάζει με σκόνη. Μερικά καταστήματα έχουν κλείσει για βράδυ, αλλά τα γιορτινά τους φώτα τρεμοπέζουν στα παράθυρα και χριστουγεννιάτικα στεφάνια κρέμονται στις γυαλίνες πόρτες τους. Νιώθω να πνίγομαι. Κλείνω τα μάτια μου και προσπαθώ να ρουφήξω τον παγωμένο αέρα μέσα στους πνευμονές μου. Νικολέτη, είσαι περίεργα. Φέρεσαι περίεργα όλο το βράδυ, με ρωτάει ο άντρας μου που βγαίνει από το μουσείο. Τα χείλη μου ανοίγουν για να δώσω μία απάντηση. Αν δεν σε πειράζει, του λέω, ενώ η φωνή μου πνίγεται στο πανάκριβο σακάκι του, θα πάρω ένα ταξί και θα πάω πίσω στο ξενοδοχείο. Νομίζω ότι αρχίζω και αρρωσταίνω. Ο Μπραντ σηκώνει το χέρι του και καλεί ένα ταξί. Ξεκουράσου λίγο έτσι, μου λέει, μαζεύοντα την ουρά τη μου και με βοηθάει να μπω. Κλείνει την πόρτα και μου κάνει νόημα να κατεβάσω το παράθυρο. Θα έχω ανοιχτό το τηλεφωνό μου, Νικολέτ, ό,τι χρειαστεί, ό,τι ώρα. Εκτιμώ το γεγονό πω ανησυχεί, αλλά δεν μπορώ και να αρνηθώ τη μικροσκοπική φωνή στο πίσω μέρο του κεφαλιού μου που λέει πόσο περίεργο είναι να με διώχνει έτσι απλά, χωρί δεύτερη σκέψη. Παλιά τα μάτια του τα ένιωθα σαν το σπίτι μου κάθε φορά που τα κοιτούσα. Τώρα το μόνο που βλέπω είναι αυτό το ξανθό κοριτσάκι στο σιρτάρι του. Κεφάλαιο 5. Ρεν. Ρεν, χιόνισε. Η έτσι με ξυπνάει με ένα πρόθυμο τσίριγμα και τραβώ και πάσματά μου. Μπορούμε να φτιάξουμε ζαχαρωτά από χιόνι. Δεν έχω την ενέργεια να τη πω ότι δεν έχουμε μελάσα ούτε ζάχαρη. Δεν έχουμε τίποτα εκτό από αυγά και κατσικίσιο γάλα. Και ένα τελευταίο σακί αλεύρι. Μερικά φασόλια σε κονσέρβα και μερικέ πατάτε, κρεμίδια και δύο σκόρδα στο κάτω κελάρι γιατί έκανα καταγραφή χτες. Έπρεπε. Σηκώνομαι από το κρεβάτι και φοράω τις μπότες μου και το χειμωνιάτικο πανοφόρι μου. Πρέπει να ελέγξω τις σκότες να βεβαιωθώ ότι τα κατάφερα να επιζήσουν από το κρύο της χθεσινής νύχτας. Θα γυρίσω, λέω στη Σέιτ. Χώνομαι μέσα στο χιόνι. Στα μισά του δρόμου προς το κοτέτσι, το κουρασμένο βλέμμα μου πέφτει πάνω σε μία σειρά από πατημασιές, από μπότε που κόβουν την προστινή αυλή και οδηγούν γύρω από το σπίτι μας. Είναι τεράστιες. Πετάω το καλάθι και τρέχω πίσω στην καλύβα, γλιστρώντας πάνω στο λιωμένο χιόνι. Και μόλις μπαίνω μέσα, χτυπάω την πόρτα και την κλειδώνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. «Ρεν, τι συμβαίνει», μου φωνάζει η Σέιτς και έρχεται κοντά μου. Δεν τη Πιάνω μια καρέκλα και τη φέρνω πίσω από την πόρτα. Πατάω πάνω τη και πιάνω και το κυνηγητικό όπλο που είναι κρεμασμένο πάνω από την πόρτα. Ρεν, πε μου τι συμβαίνει, σε παρακαλώ, με τρομάζει. Πατημασιέ, τη λέω λαχανιασμένη και ζαλισμένη, καθώ νιώθω το δωμάτιο γύρω μου να περιστρέφεται. Είδα ίχνη έξω, από μεγάλε πατημασιέ, από μπότε. Η Σέιτ πάει στο παράθυρο, να κρυφοκοιτάξει έξω, αλλά τη πρόχνω μακριά. Η μαμά μας έχει πει ότι ο καθένας είναι για τον εαυτό του εκεί έξω και όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιβιώσουμε. Και μας διαβεβαίωσε ότι ήμασταν ασφαλείς εδώ, αποκαλώντας το σπίτι μας φρούριο. Μα αν τα στοιχεία της φύσης μπορούν εύκολα να μπουν στο φρούριό μας, το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και κάποιος άνθρωπος. Κρατώντας το κυνηγετικό όπλο, απλώνω το χέρι προς το πόμολο της πόρτας. Θα ακολουθήσω τα ίχνη Σέιτς, της λέω και φεύγω. Θα ελέγξω όλο το υποστατικό, Φοβάμαι όμως ότι ο άντρας μπορεί να έχει ήδη φύγει και τα ίχνη του λογικά θα οδηγούν στο δάσος. Αλλά αν είναι εκεί έξω, αν κρύβεται και με δει με όπλο, ίσως δεν επιστρέψει ξανά. Βγαίνω έξω με την ψυχή στο στόμα και το κοντάκι του κυνηγετικού μου όπλου σφιχτά κάτω από το μπράτσο μου. Ακολουθώ τα αποτυπώματα της μπότας στο χιόνι. Δεν ξέρω ποιος είναι, ούτε τι θέλει. Αλλά δεν θα κρυφτώ σαν δειλή. Εγώ δεν θα γίνω εύκολο στόχος. Ούτε η μου. Κεφάλαιο 6. Νικολέτ. Το παιδί στο καροτσάκι του Παντοπολίου μπροστά μου κλωτσάει τη μητέρα του και την παρακολουθώ καθώ του πιάνει τα πόδια και τα κρατάει κάτω. Αυτό τρυφογυρίζει. Του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί. Και αυτό κάνει μούτρα. Εκείνη συνεχίζει, σπρώχνοντα το καρότσι στο διάδρομο. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η σκηνή παίζεται σε κάθε μπακάλικο σε όλη την Αμερική. Εγώ έχω εγκλωβιστεί όμω αυτή τη στιγμή. Να είμαι εγώ αυτή η μητέρα που σπρώχνει το παιδί τη με το καροτσάκι, τα χέρια μου πιάνουν τη λαβή του δικού μου καροτσιού και ξεκολλάω το βλέμμα μου και από τους δύο. Και προσπαθώ να συγκεντρωθώ στο τι χρειάζομαι από ψώνια. Η έλλειψη ύπνου τις τελευταίες εβδομάδες επηρεάζει τη βραχύχρονη μνήμη μου. Δοκίμασα δυσκία μελατονίνης για μερικές εβδομάδες, αλλά το μόνο που έκαναν ήταν να μου προκαλούν εφιάλτες. Πολύ συγκεκριμένους εφιάλτες που αφορούσαν τον άντρα μου, το ξανθό παιδί και την άλλη τη γυναίκα χωρίς πρόσωπο, στο σιρτάρι του στη μέση ενό παντοπολίου μια μικρή πόλη, αναλογίζομαι ότι μπορεί να κάνω λάθο για όλα αυτά. Και παρακαλώ το Θεό να κάνω. Για χρόνια έκανα ανόητα μικρά όνειρα για αυτή τη φανταστική οικογένειά μα. Χρόνια φαντάζομαι φωτογραφίε του παιδιού μα που τακτοποιώ με αγάπη σε ένα άλμπουμ, εκδρομέ με το αυτοκίνητο στο σπίτι των γονιών μου. Μια ζεστή αγκαλιά. Η μητέρα μου του μαθαίνει πώ να ψήνει τα διάσημα μπισκότα τη με βατόμουρο και βρώμη, και ο πατέρα μου πώ να κάνουν ιστιοπλοεία. Προσεύχομαι χρόνια να μπορούσα να φτιάχνω τη γανίτε στο παιδί μου πριν αυτό πάει στο σχολείο. Εγώ είχα πιέσει προ την κατεύθυνση να γίνουμε ανάδοχοι γονεί. Ένα μικρό βηματάκι τη φορά, έτσι το είχα ονομάσει. Και είχα πιέσει σκληρά και με το δικό μου τρόπο, όπω θα έκανε μια απελπισμένη γυναίκα. Χρειάστηκε λίγο χρόνο για να εξοικειωθεί ο Μπραντ με την ιδέα, και απέδωσα την τότε απροθυμία του στο φορτωμένο του πρόγραμμα με τα ταξίδια που είχε μπροστά του Τώρα φοβάμαι ότι δεν ξέρω το σχέδιό του, αν έχει κάποιο. Πιθανόν να αφήνει απλώ το χρόνο να περάσει, περιμένοντα την τέλεια ευκαιρία να διαλύσει την καρδιά μου. Αυτό μπορεί να έχει τη φήμη, όμω εγώ έχω τα λεφτά. Το σπίτι, τα αυτοκίνητα, τα πάντα έχουν αγοραστεί με οικογενειακά μου χρήματα από το προσωπικό μου καταπίστευμα. Ο Μπραντ έχει ένα καλό εισόδημα μόνο του, αλλά δεν φτάνει. Χωρί εμένα το βιωτικό του επίπεδο θα είχε πάρει κλίση προ τα κάτω. Ο Μπράντα, πόσο ξέρω, δεν έχει αποταμιεύσει ούτε μια δεκάρα από τα κέρδη του, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχεί πια για τα οικονομικά του με μένα στη ζωή του. Θυμάμαι τη φωτογραφία του μικρού ξανθού κοριτσιού στο σιρτάρι του. σω κάποια από τα κέρδη του να πηγαίνουν εκεί, ποιο ξέρει. Νιώθω ότι όλοι με κοιτάνε σαν ξένοι σε αυτή τη μικρή πόλη. Ζω εδώ μια δεκαετία. Εξακολουθώ όμως να είμαι αυτή η πλούσια σκύλα που ζει στην επαρχία μακριά από τη μεγάλη πόλη. Οι άνθρωποι με βλέπουν με ακριβά τσαλάκο τα ρούχα από περίφημου γαλλικού οίκου. Βλέπουν να μην έχω ρητίδε ανησυχίε στο μέτωπό μου, να μην έχω σακούλε κάτω από τα μάτια μου. Νομίζουν ότι τα έχω όλα. Και τι δεν θα δει να είμαι μια μητέρα που βάζει ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψει τα σπασμένα μπισκοτάκια από τα καθίσματα του μίνι και που σπάζω κεφαλιάζει καθημερινά για να μαγειρέψει κάτι που θα αρέσει στα παιδιά. Τι δεν θα δει να ζήσω κι εγώ την κούραση μια μητέρα. Που προστατεύει τα παιδιά τη σε κάθε παραμικρό κίνδυνο. Πριν από χρόνια, πολύ πριν μετακομίσουμε εμεί εδώ με τον Μπραντ, είχαν γίνει δύο απαγωγές σε αυτή τη μικρή πόλη και οι δύο αφορούσαν μωρά και τα δύο τα άρπαξαν στο φω τη ημέρα. Πολλέ οικογένειε, μάλιστα, εγκατέλειψαν τότε το Stillwater Hills. Τη έδιωξε ο φόβο, ξέροντα ότι το δικό του το παιδί μπορεί να είναι το επόμενο. Αρπάζω τα τελευταία πράγματα που είχα στη λίστα και πηγαίνω στο ταμείο να πληρώσω. Πρωτού πάω σπίτι και ξεκινήσω το μαγείρεμα και κάνω ό,τι μπορώ για να προσποιηθώ ότι όλα πάνε περίφημα. Κεφάλαιο 7. Ρεν. Το χιόνι κράτησε 24 ώρες και έλειωσε σαν να μην υπήρξε ποτέ. Τυλιγμένη με το πανοφόρι μου και τις δετές μου μπότες, βάζω το κυνηγετικό μου όπλο κάτω από τον μπράτσο και κατευθύνομαι προς το κοτέτσι. Η μία κότα, ράτσα Rhode Island Red, κοίταται ακίνητη στο έδαφο. Σκύβω και βάζω το χέρι μου στο φτερό τη. Είναι ακόμα ζεστή. Προσπαθώ να την κάνω να κινηθεί, κουνώντα την απαλά μπροσπίσω, πίσω, αλλά τα μάτια τη παραμένουν κλειστά. Οι δύο εναπομείνασε κότε, οι δύο ράτσα White Leghorn που ήταν οι πρώτε, τριγυρίζουν γύρω μου, χτυπώντα τα φτερά του, σαν να ξέρουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Η πρώτη κότα που είχα ελέγξει διαπιστώνω ότι δεν αναπνέει. Βάζω ξανά την παλάμη μου στην κότα που έχει κλειστά τα μάτια και διαπιστώνω με φρίκι ότι δεν αναπνέει πια. Η μαμά μας είχε προειδοποιήσει να μην δενόμαστε συναισθηματικά με τα ζώα, αλλά μου άρεσε αυτή η ανόητη μικρή κοτούλα. Ήταν η πιο φιλική από όλε και έτρωγε ακόμα και από το χέρι μου όποτε τη έδινα κάτι. Δεν το είπα ποτέ σε κανέναν, όμω την είχα ονομάσει η Ρούμπι. Ήταν το μικρό μα μυστικό την παίρνω αγκαλιά, τη βγάζω έξω και τοποθετώ το σώμα τη δίπλα σε ένα γυμνό δέντρο. Προτού κατευθυνθώ στο υπόστεγο να πιάσω ένα φτιάρι. Η γη θα είναι σκληρή και κρύα, αλλά πρέπει να θάψω το σωματάκι τη, να μην προσελκύσουμε κανένα αρπακτικό. Και αν δεν είχε πεθάνει από κάποια άγνωστη ασθένεια, θα μπορούσαμε να τη φάμε με ασφάλεια, και έτσι δεν θα είχε πεθάνει για το τίποτα. Μπαίνω πάλι μέσα στο σπίτι παραπατώντα και βγάζω το πανοφόρι από του ώμου μου και το κρεμάω στο γάντζο, τι τρέχει, με ρωτάει η Σέιτς. Πού είναι τα αυγά. Χάσαμε άλλη μία, Σέιτς, της απαντώ. Εκείνη δεν λέει τίποτα. Ξέρει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να σταματήσουμε το θανατικό. Η Σέιτς αναζητά μία άφορμη να νιώσει πάλι φυσιολογική. Θέλεις να παίξεις μαζί μου, Ντάμαρεν, με ρωτά. Εγώ πιάνω το κουτί από το γωνιακό ράφι, το πηγαίνω στο τραπέζι της κουζίνας και της χαμογελάω. Η αδερφή μου πετάγεται από τη χαρά της και κάθεται απέναντί μου στο τραπέζι, με ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό της. Καθώς παίζουμε, η Σέιτς κοιτά συνεχώ έξω από το παράθυρο, με το σώμα της ακίνητο. Ρεν, το ακούς αυτό? Η φωνή της είναι ψήθυρος. Εγώ νιώθω τις τρίχες στο πίσω μέρος του λαιμού μου να σηκώνονται όρθίε. Μα δεν ακούω κάτι. Μόνο το ουρλιαχτό του ανέμου. Τι ακούγεται. Σς... Η Σέιτ σηκώνει το δάχτυλο και το βλέμμα τη αλλάζει, καθώ αρώνει με το βλέμμα το εξωτερικό μέρο. Ακούμε κλαδιά που σπάνε και βήματα που περνούν μέσα από τα μουσκεμένα νεκρά φύλλα έξω από την καλύβα μα. Τα βλέμματά μα συναντιούνται. Ρεν, πού είναι το όπλο. Το άφησα στο κοτέτσι, τη ψιθυρίζω. Σκέφτομαι τα όπλα που έχουμε εδώ, τα μοναδικά είναι κάποια κουζενικά σκεύη και τα μαχαίρια μας, αλλά είναι και αυτά ακόνιστα. Κοιταζόμαστε ακίνητες. Δεν ξέρω καν αν αναπνέουμε. «Ρεν», μου λέει η με μια ψιθυριστή κραυγή. «Κι αν είναι η μαμά, να ανοίξουμε την πόρτα», με ρωτά. «Σέιτς», ήρνω προς το μέρος της και καταπίνω το κόμπο που νιώθω στο λαιμό. «Η μαμά δεν θα χτυπούσε ποτέ την πόρτα», Κεφάλαιο 8. Νικολέτ. Κρίμα που ο Μπραντ δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας απόψε. Η μητέρα μου βυθίζει το πυρούνι της σε ένα κομμάτι από την τούρτα των γενεθλίων της. Με όση χάρη διαθέτει μία γνήσια πρέστον. Το φέρνει διακριτικά στο στόμα της και προετοιμάζεται για μία ακόμα μπουκιά. «Σου στέλνει την αγάπη του», της λέω, «και θα τον δεις πρωί πρωί». «Πού είπες ότι είναι ο Μπραντ απόψε», με ρωτάει ο μπαμπάς. «Σε μία ομιλία», του λέω, τι είδου ομιλία ρωτάει. Ο πατέρα μου δεν συνηθίζει να ζητά διευκρινήσει και λεπτομέρειε. Η ερώτησή του με πιάνει εξαπίνη. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω γιατί σήμερα δεν είναι εδώ. Δεν έχω απάντηση να του δώσω. Άλλωστε, κάθε χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα, οι γονεί μου πάντα έρχονται να περάσουν μερικέ μέρε μαζί μα. Γιορτάζοντα τα γενέθλια τη μητέρα μου και τι γιορτέ που έρχονται πριν φύγω να περάσω το υπόλοιπο του χειμώνα με την καλύτερη μου φίλη στη Φλόριντα. Είναι μια συνήθεια που έχουμε από την αρχή του γάμου μας. Είναι παράξενο που ο Μπραντ δεσμεύτηκε σε κάποια άλλη υποχρέωση το συγκεκριμένο βράδυ. Ρώτησε τον εσύ μπαμπά τον Μπραντ αύριο που θα τον δεις. Λοιπόν για πες πώς πάει η εξαγορά των ξενοδοχείων Κάρλτον. Δεν θα μπορούσε να πηγαίνει καλύτερα Νικολέτ. Την πρώτη του χρόνου λέει και το στήθος του φουσκώνει από περηφάνεια. Όλα θα κλείσουν τότε. Μέχρι και εγώ ανυπομονώ λέει η μαμά έξι μήνε διαπραγματεύσεων ήταν κάπω πολύ. Τον συγχωρώ όμω τον πατέρα σου, Νικολέτ, θα με πάει στο Άσπεν τον επόμενο μήνα για να με αποζημιώσει για όλα όσα πέρασα. Λέει και μα κλείνει το μάτι, η μαμά, αφήνοντα το πιατάκι τη τούρτας στο τραπέζι του σαλονιού. Και ο μπαμπά πιάνει την κούπα με το καπουτσίνο του. Σχεδόν 40 χρόνια μαζί απέκτησαν αυτή την ιδιαίτερη σχέση και εγώ δεν θέλω να μοιραστώ τις δυσάρεστες σκέψεις μου μαζί τους. Έχουν αρκετά πράγματα να ανησυχούν. Ένα βασίλειο από πολυτελή ξενοδοχεία. Ας μην ανησυχούν και για το μοναχοπέδι τους. Οι γονεί όμω θα είναι πάντα γονεί και το ένστικτό τους είναι ανίκητο. Νικολέτ, είσαι καλά, μου λέει ο μπαμπάς όταν η μαμά μου απομακρύνεται. Τινάζομαι προς τα πίσω, με το κεφάλι γερμένο στο πλάι. Τι? Ναι, γιατί? Τα χείλη του έχουν γίνει μια σταθερή ευθεία γραμμή και ανοιγοκλίνουν με ένταση. Μου τηλεφώνησε ο λογιστής μας της προάλλης, Νικολέτ. Είπε ότι υπήρξαν μερικές <κυκυκλή> σημαντικές αναλύσεις από το καταπίστευμά σου τους τελευταίους δύο μήνες. Κάτι που το ακούω για πρώτη φορά. Σκέφτομαι γρήγορα. Θυμάμαι ότι το καταπίστευμα είναι στο δικό μου όνομα, αλλά ο Μπραντ έχει όλου του κωδικού πρόσβαση, καθώ και πρόσβαση στον ηλεκτρονικό μου λογαριασμό. Θα μπορούσα να είχε μεταφέρει τα χρήματά μου ένα θεό, ξέρει που, χωρί εγώ να το αντιληφθώ. Μα ο Μπραντ Γκίντεον αποκλείεται. Ο Μπραντ ήταν τίμιο. Παρόλο που είχε και ένα κακό οικογενειακό ιστορικό, ο πατέρα του εγκατέλειψε την οικογένεια Γκίντεον όταν ο ίδιο και ο μικρότερο αδερφό του, ο Ντέιβι, ήταν ακόμα πολύ μικρά, σχεδόν με πάνε, και το μεγαλύτερο μέρο τη παιδική του ηλικία, η μαμά του ήταν μεθυσμένη ή μαστουρωμένη, μερικέ φορέ και τα δύο ταυτόχρονα. Οι γονεί μου είναι η μόνη οικογένεια που έχει ο Μπραντ. Είμαι ευγνώμων που η μητέρα μου ξαφνικά επιστρέφει μέσα στο δωμάτιο και λίγη αυτή η συζήτηση βάσανο για μένα. Πλένω τα πιάτα στο εροχήτη με μάτια θολωμένα και τα χέρια μου να τρέμουν. Μόλι οι γονεί μου πέσουν για ύπνο το βράδυ, θα συνδεθώ στο λογαριασμό μου και θα ελέγξω όλε αυτέ τι αναλήψει. Από όσο γνωρίζω, ο Μπρατ δεν έχει κάνει κάποια αγορά. Δεν έχει εμφανιστεί με κάποιο νέο, φανταχτερό κουστούμι ή κάποιο ακριβό ρολόι. Η μόνη εύλογη εξήγηση είναι ότι τα λεφτά, τα δικά μου τα λεφτά, εξαγοράζουν τη σιωπή μια Ρουλιάζω. Αλλά μόνο στο κεφάλι μου. Εκεί που κανείς άλλος δεν μπορεί να το ακούσει. Κεφάλαιο 9. Ρεν. Με τις Σέιτζ είμαστε βουλιαγμένες μέσα στα κρεβάτια μας. Κάποιος χτύπησε την πόρτα μας χτες το βράδυ. Περιμέναμε δύο ώρες για να βρούμε κουράγιο να κοιτάξουμε έξω από το παράθυρο. Και όταν βεβαιωθήκαμε ότι ο εισβολέα είχε φύγει, εγώ έτρεξα στο κοτέτσι με ένα μαχαίρι στο χέρι για να πάρω την καραμπίνα. Ένα σπριντ 20 μέτρων ω εκεί και άλλα 20 πίσω. Μήπω το χτύπημα το φανταστήκαμε. σω ήταν το τρεμόπαιγμα και το κροτάλισμα τη φωτιά που ακούστηκε έτσι, ή μήπω κάποιο ζώο χρησιμοποίησε την πόρτα μα για να ξύσει τα νυχάκια του. Πριν περάσει πολλή ώρα, το αχνόρο χαλιτό τη αδερφή μου τη Σέιτ αντυχεί στο αριστερό μου αυτή. Τη ζηλεύω. Εγώ εξακολουθώ να παλεύω ακόμα να κοιμηθώ κάποιε νύχτε. Κοιτάζω το ταβάνι και μετράω τα χτυπήματα του ρολογιού στον τοίχο. Κάποιε νύχτε έχω μετρήσει πάνω από δύο χιλιάδε. Κάποτε τι νύχτε που δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έμενα ξύπνια και ζωγράφιζα δίπλα στη φωτιά. Αλλά τα μολύβια μου τα έφτασα ω την άκρη του και μετά μα τελείωσε και το χαρτί. Λίγο καιρό αφού έφυγε η μαμά με την Ήβη. Μερικέ φορέ θέλω τόσο πολύ να ζωγραφήσω που τα δάχτυλά μου με πονάνε. Η φωτιά στο τζάκι μας είναι τιμοθάνατη. Πάλι ξέχασε να τη φροντίσει η Σέιτς πριν κοιμηθεί. Ξανά. Προσθέτω μερικά κούτσουρα και την ξαναζωντανεύω. Συγγνώμη, Ρεν, ψιθυρίζει η Σέιτς με τα μάτια μισόκλειστα. Δεν πειράζει, κορίτσι μου. Πέσε για ύπνο τώρα. Κλείνω κι εγώ τα μάτια και προσπαθώ ξανά να κοιμηθώ. Μόνο που τη στιγμή που αρχίζω να νιώθω άνετα, τρία χτυπήματα στην πόρτα αντιχούν στο δωμάτιό Ανακαθίσαμε στα κρεβάτια μας με τα μάτια ορθά Τα χτυπήματα γεμίζουν την καλύμα μας. Ξανά και ξανά. ακούγεται τη φωνή του. Ανοίξτε μου. Ξέρω yeah. ότι κάποιος είναι μέσα. Σηκώνω μου το κρεβάτι και τρέχω να πιάσω την καραμπίνα πάνω από την πόρτα. Βάζω το σκαμπό μπροστά, ανεβαίνω και προσπαθώ να κρατήσω ισορροπία καθώς απλώνω το χέρι μου να πιάσω το όπλο. Αν αυτό ο εισβολέα τολμήσει να μπει μέσα, δεν θα διστάσω να πατήσω τη σκανδάλη. Πρέπει να προστατέψω τη Σφέιτ, το σπίτι μα, τα υπάρχοντά μα, τη ζωή μα. Δεν προλαβαίνω. Η κλειδαριά υποχωρεί και η πόρτα ανοίγει, χτυπώντα πάνω μου, κάνοντά με να χάσω την ισορροπία μου και να πέσω στο ξύλινο πάτωμα, χωρί το όπλο στα χέρια μου. Είναι αργά. Ένα άντρα έχει μπει μέσα στο σπίτι μα. Κεφάλαιο 10. Νικολέτ. Δεν ξέρω τι ψάχνω, αλλά θα το καταλάβω αφού το βρω. Η ντουλάπα του Μπράντ είναι υπερβολικά τακτική, υπάρχει τάξη και οργάνωση, ούτε ένα πράγμα πεταμένο. Στέκομαι στο κέντρο του δωματίου του και το σαρώνω με τα μάτια μου. Τίποτα άξιο ψαχουλέματο. Εκτό από τη φωτογραφία του ξανθού κοριτσιού που είναι ακόμα στο σιρτάρι του, το μόνο προειδοποιητικό σήμα κινδύνου που έχω βρει είναι η μεταφορά χιλιάδων δολαρίων του τελευταίου μήνε. Κάθε μία από τις συναλλαγές, που κυμαίνονται από 2 2-5 5.000 δολάρια, φαίνεται να πηγαίνει σε ένα κοινό λογαριασμό ταμιευτηρίου που είχαμε παλιά, αλλά θυμάμαι ότι είχαμε κλείσει μέσα στη χρονιά εκείνη. Με θυμάμαι να υπογράφω σχετικά χαρτιά και εκείνο να λέει ότι θα πήγαινε στην πόλη να περάσει από την τράπεζα να φροντίσει και τα υπόλοιπα. Πρέπει να είπε ψέματα. Η φωνή του Μπραντ αντυχεί στο ψηλοτάβανο χώρο και νιώθω ένα μυρμήγκεσμα στη ψπονδυλική μου στήλη. «Τι κάνεις εδώ μέσα, Νικολέτ?» Θεέ μου, λέω, γυρνώντα προ το μέρο του, με τρόμαξε. Ψάχνει τίποτα, με ρωτάει, κοιτάζοντα με εξεταστικά. Ναι, τη ζώνη μου την άλλη του λέω. Αυτή η μαύρη με τη χρυσή αγκράφα, δεν μπορώ να τη βρω. Μήπω μπήκε με τι δικέ σου, σκέφτηκα κατά λάθο. Το βλέμμα του Μπρατ ψάχνει το δικό μου για ένα ατελείωτο δευτερόλεπτο και μετά απομακρύνεται. Αυτή εδώ εννοεί, ρωτάει, όταν επιστρέφει μετά από λίγο. Αχ, ναι, αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάω να ξεκινήσω να φτιάχνω το πρωινό τώρα, του λέω. Πριν μπω στην κουζίνα, σταματώ και σκέφτομαι. Πρέπει να είμαι πιο προσεκτική στο μέλλον, τουλάχιστον μέχρι να βρω αδιάσυστε αποδείξει για ό,τι και αν είναι αυτό που κάνει αυτό πίσω από την πλάτη μου. Είναι σημαντικό να συνεχίσω, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γιατί αν με υποψιαστεί, θα αρχίσει να καλύπτει τα ίχνη του ο Μπραντ και δεν θα βρω ποτέ αυτό που ψάχνω. Μπαίνω στην κουζίνα και προθερμένο το φούρνο. Αρχίζω να τακτοποιώ τα υλικά. Όσο κόβω τα κρεμμύδια και τι πιπεριέ εκείβου, αφιερώνω και ένα λεπτό να πατήσω την εφαρμογή τη μουσική στο τηλέφωνό μου, σαν μια οποιαδήποτε συνηθισμένη μέρα. Το βλέμμα μου πέφτει πάνω στο κινητό του Μπράτ που φορτίζει στον τοίχο ακουμπισμένο. Ένα λευκό πλαίσιο ειδοποίηση γεμίζει την οθόνη του, υποδεικνύοντα ότι υπάρχει ένα μήνυμα από έναν αριθμό 212. Δεν υπάρχει προεπισκόπηση, δεν βγαίνει όνομα επαφή, Ρίχνοντα μια γρήγορη ματιά στην κουζίνα, διασφαλίζω για άλλη μια φορά ότι είμαι εντελώ μόνη πριν πατήσω τον κωδικό πρόσβαση για να ξεκλειδώσω τη συσκευή του. 10.04 Η επέτειο του πρώτου μα ραντεβού. Το τηλέφωνο βουίζει, προτρέποντας με να προσπαθήσω ξανά. 10.04 Δοκιμάστε ξανά, μου λέει. 10.04 Ξανά. Περίεργο. Ο τετραψήφιο κωδικό πρόσβαση που χρησιμοποιούμε για τα πάντα είναι το 1004. Το πληκτρολόγιο του γκαράζ. Το πιν στι χρεωστικέ μα κάρτε. Ο κωδικό πρόσβαση στο σύστημα ασφαλεία του σπιτιού μα. Τα φρύδια μου σμίγουν. Κοιτάζω ξανά προ τι σκάλε πριν δοκιμάσω διαφορετικό κωδικό πρόσβαση. 2810. Η ημερομηνία των γενεθλίων του. Το τηλέφωνο βουίζει. Μου ζητά να προσπαθήσω ξανά. Δοκιμάζω την ημερομηνία των δικών μου γενεθλίων. Τίποτα. Την επέτειο του γάμου μας. Τίποτα. Το τηλέφωνο του σπιτιού μας. Τίποτα. Τα τέσσερα τελευταία ψηφία του δικού μου αριθμού κοινωνικής ασφάλισης. Το τηλέφωνο του δονείται και η θόνη με ειδοποιεί ότι η συσκευή έχει κλειδωθεί για πέντε λεπτά λόγω του υπερβολικού αριθμού των προσπαθειών σύνδεση. Παίρνω μια βαθιά ανάσα, επιστρέφω στην εισίδα της κουζίνας μου και τελειώνω με το κόψιμο των λαχανικών και προσεύχομαι ο άντρα μου να παραμείνει στον πάνω όροφο για τουλάχιστον άλλα πέντε λεπτά, μέχρι να ξαναπροσπαθήσω. Κεφάλαιο 11. Ρεν. Εγώ και οι Σέιτς είμαστε κουλουριασμένες μαζί στην άκρη του κρεβατιού στη γωνία της καλύβας μας, με τα σκεπάσματα τυλιγμένα γύρω μας. Λες και θα μπορούσαν αυτά να μας προστατέψουν από το παράξενο τέρας που κάθεται τώρα στο τραπέζι μας και σκαλίζει μια λάμπα κυροζίνης. Χρόνια έχω να χρησιμοποιήσω κάτι τέτοιο, μα λέει. Η φλόγα ρίχνει το φω στο πρόσωπό του. Τα μάγουλα και το μέτωπό του είναι γεμάτα σκληρέ γραμμέ και βαθιές σουλέ. Ίσως είναι άρρωστο. Η μαμά μα είχε πει μια φορά πω οι ασθένειε λισομανούσαν στο έθνο μα. Οι άνθρωποι πάντοτε αρρώστηναν και πέθαιναν μεταδίδοντα φρικτέ, ανίατε ασθένειε ο ένα τον άλλον. Μπορεί αυτό ο άνθρωπο να είναι τώρα άρρωστο, Βγάζοντα το βαρύ πανοφόρι του δεν παίρνει ούτε μια στιγμή τα μάτια του από πάνω μα. Είναι ωραία εδώ μέσα, κορίτσια, ζεστά. Μόνο εσείς οι δύο είστε εδώ. Σίγουρα δεν είναι κανεί άλλο που μένει μαζί σα. Εγώ δεν απαντώ και δεν ξέρω αν η Σέιτζ έχει βλεφαρίσει καθόλου τόση ώρα. Μόνο τρέμει. Έχετε όνομα εσείς οι δύο, μα ξαναρωτάει ο άγνωστο, βγάζοντα ένα καπέλο από το κεφάλι του. Τα μαλλιά του είναι σκούρα και βερδεμένα, σαν να μην έχει λουστεί εδώ και κάμποσο καιρό. Μα πόσο χρονών είστε, τέλο πάντων, εμεί συνεχίζουμε να είμαστε σιωπηλέ. Είναι ξένο, εισβολέα, δεν του χρωστάμε τίποτα και ούτε χρειάζεται να απαντήσουμε στι ερωτήσει του. Ο άντρα απλώνει το χέρι στην πίσω τσέπη του, βγάζει κάτι έξω και το ακουμπά στο τραπέζι, κάνοντα ένα ξερό ήχο. Ένα μαύρο γυαλίστερο μεταλλικό πράγμα, όπω η καραμπίνα μα. Για πείτε μου, κορίτσια, έχετε δει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο. Το σηκώνει στρέφοντά τα προ το, το μέρο μα. Το σαγόνι μου σφίγγεται και οι παλάμε μου υδρώνουν από το φόβο. Η Σέιτζ εξακολουθεί να μην έχει βλεφαρίσει καν. Ο ξένος μα λέει μία λέξη που δεν την ξέρουμε. Τη λέξη κινητό. Και μετά μα ζητάει μια άλλη λέξη που πάλι δεν την ξέρουμε και λέγεται φορτιστής. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να μας πει. Μάλλον μου κάνετε πλάκα εσεί, κορίτσια, δεν εξηγείται αλλιώ, λέει ο άντρα όταν σταματάει να περιεργάζεται την κουζίνα μα. Αυτή εδώ η φάση είναι σαν το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Κάθεται πάλι βαρύ σε μία από τι καρέκλε τη κουζίνα και οι αρμοί τρίζουν από το βάρο του μου ξένου. Μακάρι να σπάσει και να πέσει κι αυτό μαζί τη. Ακούστε. Ξέρω ότι δεν μπορεί να είστε μόνο εσεί, δύο εδώ μέσα. Λοιπόν, πού είναι η γονή σα τα νύχια του είναι γεμάτα βρωμιές και αναρωτιέμαι πόσο καιρό ταξιδεύει μέσα στο δάσος. Δεν απαντώ. Ούτε η Σέιτς. Κοιτάξτε, συνεχίζει. Ψάχνω κάποιον. Και πρέπει να μου πείτε, κάποια από εσά, πρέπει να μου πείτε που βρίσκεται αυτό το άτομο που ψάχνω. Τώρα, αν κάποια από εσά δεν μιλήσει, δεν θα σας κάνω κακό, αλλά πιστέψτε με κορίτσια. Πρέπει να μου πείτε την αλήθεια. Εγώ κρατάω την αδερφή μου σφιχτά στα χέρια. Αλλά σε μια στιγμή τη χάνω. Νιώθω να μου γλιστράει. Ο εισβολέα έρχεται και την τραβάει από την αγκαλιά μου και την παίρνει εκείνο. Τα νύχια τη αδερφή μου χώνονται στα μπράτσα του, αλλά εκείνο δεν πτωείται. Με ένα βλέγμα αλάγνο που κάνει το αίμα μου να παγώνει, με κοιτάζει επίμονα. Και τώρα α δοκιμάσουμε ξανά, μικρή μου. Όσα λένε και πού είναι η γονεί σα. Εγώ σκέφτομαι ότι αν τη κάνει κάτι, θα φταίω εγώ, γιατί δεν την κράτησα αρκετά σφιχτά. Με λένε Ρεν, του λέω, και την αδερφή μου Σέιτζ. Και πόσο χρονών είστε, με ρωτάει ο ξένος. Εγώ 19 του απαντώ, καταπίνοντας το κόμπο στο λαιμό μου. Η αδερφή μου είναι 18. Έχουμε τη μαμά μας εδώ, αλλά πήγε στην πόλη για να φέρει προμήθειες. Θα έρθει πολύ γρήγορα, όπου να έρχεται. Ε, θεωρείς ηλίθιο, μικρή μου, Ρεν, Έρχομαι εδώ επί μέρε. Κανένα άλλο δεν είναι εδώ εκτό από εσά τι δύο. Ο άντρα ρίχνει μια ματιά τριγύρω. Αλλά βλέπω εκεί έχετε τέσσερα κρεβάτια και στον τοίχο τέσσερι γάτζου. Μόνο δύο πανοφόρια. Πε μου πάλι ψέματα ρέν και δεν θα σου αρέσει αυτό που θα συμβεί. Εγώ πρέπει να κοιτάξω αλλού. Λοιπόν, ποιο λείπει από το πάρτι, επιμένει. Αποκαλύπτω την αλήθεια για χάρη τη αδερφή μου. Ήταν η αδερφή μα, η ίδια άρρωστη, και πήγε με τη μαμά στην πόλη. Τη μαμά σου τη λένε Μάγκη Σάρπ, έτσι δεν είναι, με ρωτά ο εισβολέα. Δεν ξέρω, του λέω, και κουνώ το κεφάλι μου. Δεν ξέρω αν η μαμά είχε κανονικό όνομα ή όχι. Εγώ την έλεγα Μαμά, η Σέιτ την έλεγε Μαμά και η Ήδη την έλεγε Μαμά. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ένα άλλο όνομα για τη μαμά. Δηλαδή η μαμά σου δεν έχει όνομα. Λοιπόν, Ρεν, μην παίζει παιχνίδια μαζί μου, μου λέει ο ξένο θυμωμένα. Δεν ξέρω, του λέω. Αλήθεια, για μα είναι η μαμά. Δηλαδή, ο μπαμπά σου πώ τη φώναζε, Ρεν. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Μα πώ γίνεται να μην θυμάσαι. Ο μπαμπά πέθανε πριν από πολύ καιρό. Μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή μα, την Ίμοτζεν». Αλλά δεν το μοιράζομαι αυτό με τον ξένο. Δεν έχει σημασία. Ήμασταν μικρέ. Τον μπαμπά τον θυμάμαι ελάχιστα. Επομένω δεν θυμάμαι πώ αποκαλούσε τη μαμά, κύριε. Ούτε το όνομα του μπαμπά μου ξέρω. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι η μαμά δεν ήθελε καθόλου να μιλά για τον μπαμπά, ούτε για το παιδί που έχασε, την Ήμοντζεν. Τη στεναχωρούσε. Η μαμά μου έλεγε ότι μοιάζω τόσο πολύ με την Ήμοντζεν, φτιστή, που θα μπορούσαμε να ήμασταν η τάφη του μπαμπά και της Σίμοντζεν είναι στην πίσω μεριά της καλύβας. Δίπλα στους τάφους υπάρχει και μία ιτιά κλέουσα και ένα στρώμα από κόκκινου έρωτες που η μαμά φυτεύει κάθε άνοιξη. Ήταν τα αγαπημένα λουλούδια της Σίμοντζεν. Και το μόνο που ξέρω είναι ότι ο μπαμπάς είχε καστανά μαλλιά και δυνατό γέλιο. Ο ξένος αναστενάζει, αφήνει τη Σέιτζ από τα χέρια του, η οποία τρέχει ξανά στην αγκαλιά μου. Κορίτσια, Περπατάω μέσα στο δάσο εδώ και μέρε. Είμαι κουρασμένο και δεν έχω πολύ υπομονή. Δεν θέλω να κάνω κάτι που θα το μετανιώσω. Σα αφήνω να κοιμηθείτε και θα τα πούμε ξανά όταν βγει ο ήλιο. Χαμηλώνει τη λάμπα τη κυροζίνη και μετά χώνει το όπλο του στο πλάι, στο παντελόνι του, προτού πάει στην άλλη άκρη τη καλύβα να κοιμηθεί στο κρεβάτι τη μαμά. Παίρνω και εγώ το χέρι τη Σέιτ και πηγαίνουμε να κοιμηθούμε σε διαφορετικό κρεβάτι. Αλλά εγώ δεν θα κοιμηθώ θα τον παρακολουθώ όλη τη νύχτα. Αν πρόκειται αυτό να μας κάνει να μείνουμε ασφαλείς και ζωντανές. Κεφάλαιο 12. Νικολέτ. Τα Σάββατα παλιά με τον άντρα μου τα περνάγαμε στο μπάνιο γυμνή και στο κρεβάτι μας. Τα λέγαμε γυμνά Σάββατα, κάτι που ήταν εντελώς κακόγουστο εκείνη την εποχή. Αλλά τώρα πια έχουν φύγει. Τώρα τα Σάββατα παίρνουμε μπραντ σε ένα καφέ στην άκρη του δρόμου που μα ξέρουν με το όνομά μα. Και μετά πηγαίνουμε στο Raven Books για να πάρουμε τα πρόσφατα best seller πριν επιστρέψουμε σπίτι για ένα απόγευμα που ο καθένα έχει το δικό του πρόγραμμα. Για τον μπραντ σημαίνει να χωθεί στο γραφείο του και για μένα το πλήσιμο ρούχων και το καθάρισμα. Πότε φεύγει η πτήση σου, με ρωτάω ο μπραντ. Μα το είπα, μπραντ, φέτο δεν θα πάω. Γυρίζει ολόκληρο προ το μέρο μου με έκπληξη. Καταλαβαίνω το σοκ του. Σε όλη τη διάρκεια του γάμου μα, πάντα περνάω του πιο κρύου μήνε στο Μαϊάμι μαζί με την καλύτερη μου φίλη, την Γκέιτ. «Νικολέτ μου, είσαι σίγουρη γι' αυτό, με ρωτάει γλυκά ο Μπραντ. Αγάπη μου, ξέρει πόσο θλιμμένη είσαι πάντα αυτή την εποχή του χρόνου, θα σου έκανε καλό, έστω ένα μήνα να μείνει κοντά στη φίλη σου, την Γκέιτ. Δεν ξέρει ότι τίποτα δεν μου κάνει καλό. Έχω συνηθίσει άλλωστε. Έχω συνηθίσει την ανικανότητά μου να κάνω παιδί. Και οι χειμερινοί μήνε με τα άδεια από φύλλα δέντρα μόνο μου το υπενθυμίζουν. Ο άντρα μου είναι σαν να μου λέει ότι αυτή τη δύσκολη περίοδο για μένα είναι καλύτερα να είμαι μακριά του. Αλλά δεν το δείχνω. Δεν θα του δείξω τίποτα από όσα υποψιάζομαι. Θα είμαι χαλαρή. Σαν πρόκα να πέσει από ένα τείχο. Δεν θα πάω μπρά, τελείωσε. Του λέω στεναρά. Άλλωστε μπορεί να έρθει και εκείνη εδώ, θα περάσει μερικέ εβδομάδε μαζί μου. Και είναι αλήθεια. Η Κέιτ καταλάβαινε από τη φωνή μου ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά για ένα τέτοιο θέμα δεν φλιαρεί ποτέ με την κολλητή σου από το τηλέφωνο. Είναι πράγματα που συζητά από κοντά. Απλώ για σένα το λέω, αγάπη μου, γιατί ανησυχώ. Το ξέρει, μου λέει ξανά απαλά ο Μπραντ. Αναφέρεται σε εκείνο το χειμώνα, τη χρονιά που έκανα την ιστερεκτομή μετά από μια κρίση ακατάσχετη αιμορραγία. Χα πέσει ανέστητη στο πάτωμα και ο Μπραντ με πήγε στα επίγοντα. Όλα τα υπόλοιπα έγιναν τόσο γρήγορα, σχεδόν σαν ένα κενό κακών αναμνήσεων. Ανάρωνα για μέρε. Για να είμαι ειλικρινή, ο Μπραντ θα μπορούσε εύκολα να με είχε παρατήσει τότε. Όμω έμεινε δίπλα μου και με φρόντισε. Μέσα από όλα μου τα κλάματα, τον πόνο και τους εφιάλτες μου με τα άδεια καροτσάκια. «Συγνώμη που σε πίεσα, Νεκολέτ», μου λέει. Ανησυχώ για σένα πολύ, το ξέρεις. Το μόνο που θέλω όμως είναι να σε χαρούμενη. Και δεν ξέρω τι θα έκανα αν ποτέ σου συνέβαινε κάτι. Κεφάλαιο 13 Ρεν Η Σέιτς και εγώ ακούμε τον ξένο να ψαχουλεύει την κουζίνα μας και να ψάχνει τα ντουλάπια μας, να πετάει εργαλεία μαγειρικής και να παραμερίζει τα πιάτα. Σίγουρα πεινάει. Μακάρι να μην δει τις κατσίκες μας. Οι κατσίκες μας είναι ο βιοπορισμός μας. Είναι το γάλα μας, το βούτυρο και τα σαπούνια που φτιάχνουμε, καθώς και τα χειροποίητα τυριά. Μετά αισθάνομαι την παρουσία του από πάνω μου, σαν σκιά. «Ρεν», μου λέει, «πεινάω, μήπως μπορείς να πεταχτείς στον κοτέτσι να μου φέρεις δύο-τρία αυγά». «Και τέλος πάντων πρέπει να σταματήσετε να με φοβάστε, εσείς τρέμετε». «Αν δεν σταματήσετε», θα σκεφτώ ότι μπορεί να πας στο κοτέτσι και μετά να μου ξεφύγεις και δεν θα σε αφήσω. Λοιπόν, πετάξου και έλα πίσω σε δύο λεπτά σε παρακαλώ. Μπαίνω στο κοτέτσι και βλέπω με χαρά τις δύο τελευταίες μασκότες ζωντανέ. Εντοπίζω δύο αυγά και στην επιστροφή σταματώ στο κελάρι. Αρπάζω και τρεις μικρές πατάδες και λίγο βούτυρο από κατσικίσιο γάλα για τη γάνισμα. Μόλις επιστρέφω στην καλύβα βρίσκω τον άντρα να πλένεται στη λεκάνη μας, να χρησιμοποιεί τη ρόζο δοντόβουρτσα της μαμάς και να μας μαυρίζει το καθαρό νερό από τη βρωμιά του. Βγάζω το μαχαίρι από το σιρτάρι και αρχίζω και κόβω τι πατάτες και καίω σιγά σιγά το βούτυρο. Έρχεται και η Σέιτς κοντά μου δίθεν να με βοηθήσει. Η αλήθεια είναι ότι φοβάται. Εγώ με την άκρη του ματιού μου εντοπίζω τον άντρα να χρησιμοποιεί ακόμα και το σαπούνι μας για να πλύνει το πουκάμισό του στην λικάνη. Τα πάντα πάνω σε αυτό τον άντρα είναι περίεργα και απρόβλεπτα. Είναι εξίσου άγριο με ό,τι επικίνδυνο μπορεί να κρύβεται πέρα από αυτό το δάσο. Μόλις του ετοιμάσαμε το φαγητό, του το βάλαμε στο τραπέζι και εκείνο σου χαχάνισε. Εσεί δεν θα φάτε τίποτα, ρε κορίτσια, μα ρωτάει, παίρνοντα το πυρούνι του και ρουφώντα κάθε μπουκιά. Με τη και κοιταχθήκαμε. Έχουν μείνει μόνο λίγε πατάτε στην κουζίνα. Ο ξένο μα έχει φάει και τα δύο τα αυγά. Και ενώ δεν έχουμε καθόλου όρεξη, η αλήθεια είναι ότι κάτι πρέπει να φάμε. Για να έχουμε δυνάμει, μήπω χρειαστεί να φύγουμε από εδώ. Εγώ είχα μείνει ξύπλια όλη νύχτα και ονειρευόμουν μια απόδραση. Αν φτιάχναμε βαλίτσε, θα το έβλεπε. Αν βγούμε να μαζέψουμε δίθεν αυγά, θα το παρατηρήσει αν δεν επιστρέψουμε. Ούτω ή άλλω λίγα λεπτά δεν μα είναι αρκετά. Και δεν νομίζω να μας άφηνε να φύγουμε και οι δύο μαζί από το σπίτι έτσι απλά. Ακόμα και αν φύγουμε, δεν έχω την παραμικρή ιδέα ποια κατεύθυνση να πάρουμε. Υπάρχει πιθανότητα να χαθούμε στο δάσο ή ακόμα χειρότερα να γίνουμε το δείπνο κάποιου πεινασμένου ζώου. Η σκέψη να φύγουμε μακριά είναι εξίσου τρομακτική με το να μείνουμε. Ο άντρα τελειώνει το πρωινό του και στη συνέχεια σκουπίζει το λιγδωμένο του στόμα, στο πίσω μέρο τη καλυμμένη με τρίχες παλάμη του. Γένοντας το πλάι του, βγάζει από την τσέπη ένα πράσινο και άσπρο ορθογώνιο κουτί. Και βγάζει ένα μικρό λευκό πράγμα, σαν μικρό ραβδάκι, πολύ μικρό, στο μέγεθο ενό δακτύλου. Και μετά άλλο ένα χρωματιστό αντικείμενο, που όμω έβγαζε μία περίεργο φλόγα όταν πάταγε ένα κουμπί. Παρατηρούμε έκπληκτε. Το μικρό αυτό λευκό ραβδάκι πήρε φωτιά και μετά το στόμα του έβγαλε ένα σύννεφο καπνού. Μας εξήγησε ότι αυτό το πράγμα λέγεται τσιγάρο. Περίεργο λέει κορίτσια να είστε μακριά από τη μαμά σας τέτοιες μέρες. Είναι Χριστούγεννα εκεί έξω στον πραγματικό κόσμο. Που νομίζετε ότι είναι η μητέρα σας. Πιάνω το χέρι της Σέιτς κάτω από το τραπέζι και το αφήνω. Ελπίζω να καταλάβει αυτό που εννοώ, δηλαδή να κρατήσει το στόμα της κλειστό. Μα ο ξένος συνεχίζει. Το βρίσκω παράξενο μια μάνα να εγκαταλείπει τα παιδιά της Χριστουγεννιάτικα. Κάτι πρέπει να πηγαίνει στραβά. Και μας κοιτάζει εξεταστικά. Θα γυρίσει, του λέω. Ακόμα και σήμερα μπορεί να ανοίξει αυτή η πόρτα και η μαμά μου να μπει μέσα. Ρένισε πολύ κακή στα ψέματα, μου λέει ο ξένος. Για πε μου κάτι συνεχίζει. Πώς είναι η μαμά σου στην εμφάνιση? Η εμονή αυτού του ξένου με τη μαμά μου είναι εξοργιστική. Εγώ ισιώνω το κορμί μου και καθαρίζω το λαιμό μου πριν μιλήσω. Ο μισός μου αυτό θέλει να πει ψέματα. Ο άλλος μισός όμως φοβάται τι μπορεί να μας κάνει αν πω ψέματα. Ξανθά μαλλιά, του λέω. Σκούρα ξανθά και σκούρα μπλε μάτια. Κάτι σαν γκρι. Και είναι και ψηλή, είναι πιο ψηλή από μένα. Μήπω έχει καμιά φωτογραφία τη, με ρωτά ο άντρα. Συνοφριώνομαι. Όχι. Και επιμένει. Τουλάχιστον πε μου, σε ποια μοιάζει περισσότερο, σε σένα ή στην αδερφή σου τη Σέιτζ. Θυμάμαι τη μαμά να μα λέει ότι η Σέιτζ έμοιαζε στον μπαμπά με τη λευκή του επιδερμίδα. Σε εμένα του λέω. Αν και η μαμά στην πραγματικότητα ούτε σε μένα μοιάζει πολύ. Μια μέρα μας έκανε μάθημα βιολογίας η μαμά και μας είχε μιλήσει για τη γενετική και τα τετράγωνα που νετ. Οπότε φυσικά ήμουν περίεργη, αλλά μου χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να συνειδητοποιήσω ότι εκείνη και εγώ δεν μοιραζόμασταν ούτε ένα χαρακτηριστικό. Δεν είχα τη μύτη της μαμάς, ούτε τις βλεφαρίδες της, ούτε το πηγούνι της. Το πρόσωπό μου ήταν στρογγυλό, το δικό της μακρύ. Τα φρύδια τα της ήταν πιο σκούρα και πιο γεμάτα από τα δικά μου και είχε ένα λακάκι στο κέντρο του αριστερού του σμάγουλου. Εγώ δεν είχα τέτοιο λακάκι, τα μαλλιά τη ήταν σκούρα ξανθά, όπω έλεγε η μαμά, και τα δικά μου ήταν αλλιώ, ήταν χρυσαφένια. Όταν είχα ρωτήσει τη μαμά γιατί ήμασταν τόσο διαφορετικέ, εκείνη γέλασε, μου ανακάτρισε τα μαλλιά και μου είπε ότι η γενετική είναι ένα περίεργο πράγμα και μερικέ φορέ μπορεί να μοιάζουμε περισσότερο με παππούδε ή θείε ή με ξαδέρφια παρά με τη μαμά μα και τον μπαμπά μα. Και μετά μου είπε πόσο τη θύμιζα τη δική τη τη μητέρα, γιατί είχαμε και οι δύο μπλε μάτια επιστρέφω στη σκληρή πραγματικότητα. Με το πρόσωπο της μαμάς χαραγμένο στη μνήμη μου για πάντα. Όσο και αν την περιγράψω σε έναν άγνωστο που αυτή τη στιγμή έχει εισβάλει στο σπίτι μας, ποτέ δεν θα μπορέσω να του δώσω να καταλάβει πόσο όμορφη είναι. «Μήπως έχει ένα σημάδι εδώ», ρωτάει ο άντρα και δείχνει τη δεξιά πλευρά της μύτης του. «Κάτι σαν χτύπημα στο χρώμα του δέρματός της. Είναι δύσκολο να το διακρίνεις». Η καρδιά μου σταματά να χτυπά για ένα μόνο δευτερόλεπτο. Όχι, δεν έχει, και λέω ψέματα. Κεφάλαιο 14. Νικολέτ. Ο Μπρατ κλείνει τη βαλίτσα του και είναι να αποχαιρετήσει. Ένα ταξί, ένα μαύρο σεντάν, τον περιμένει απ' έξω να τον πάει στο αεροδρόμιο. Είχαμε συμφωνήσει αυτή τη φορά να μην τον συνοδεύσω. Θα μου λείψεις, μου λέει. Θα σε παίρνω κάθε μέρα να βλέπω τι κάνεις. Θα έχω το κινητό συνεχώς μαζί μου. Σίγουρα αναφέρεται στο κινητό, από το οποίο με απέκλεισε τις τελευταίες μέρες. Εντάξει αγάπη μου, του λέω. Να προσέχεις. Σε περιμένει το ταξί. Αμπράτ, ξέχασα να σου πω. Και γυρίζει προς το μέρος μου. Είχα μία ειδοποίηση από την τράπεζα, Μπραντ, για πιθανή απάτη στο λογαριασμό που είναι συνδεδεμένο με το καταπίστευμα, λέω σμίγοντα τα φρύδια. Επίτηδε περίμενα μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι να βγει από αυτή τη χώρα, ώστε να μην έχει αυτή την ευκαιρία να καλύψει τα ίχνη του, και του είπα να το παγώσουν μέχρι να δούμε τι συμβαίνει. Καλό ταξίδι, αγάπη μου. Φωτογράφησέ μου τον Αμαζόνιο, έτσι.